στον Ηράκλειο σήμερα όλα φαίνονται δυσίωνα, όμως εκεί αν ο λευκός κόσμος έχει μάθει στα δύσκολα. Έτσι άρχισαν οι προσπάθειες των οπαδών με στόχο την αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της ΠΑΕ και την ανατροπή της απόφασης του υποβασμού από τα αρμόδια όργανα. Οι οπαδοί του Ηρακλή βγαίνουν και πάλι στους δρόμους. Σήμερα είναι η πρώτη κινητοποίηση για να μπορέσουν να δώσουν το μήνυμα ότι ο Ηρακλής είναι ιδέα και δεν πεθαίνει ποτέ. Και ο κόσμος κουράστηκε. Έτσι δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό. Κουράστηκε από τις κινητοποίησεις, κουράστηκε να τρέχει στους δρόμους. Λοιπόν, καλό είναι να το καταλάβουν αυτοί που κυβερνούν σήμερα ότι κάποια στιγμή πρέπει να φέρουν την κάθαρση. Αν μπορούν, αν δεν μπορούν, ας μας το πούνε, να μην μπερδεύεται και ο κόσμος. Η ιστορία επαναλαμβάνεται μετά από 6-7 χρόνια. Με τη διαφορά ότι ο κόσμος έχει κουραστεί πλέον πάρα πολύ και γενικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Αλλά γενικώς έχει κουράσει αυτή η κατάσταση. Ο Ηρακλής είναι μια κατάσταση από μόνη της δύσκολη. Ελπίζω η μόνη λύση, νομίζω ότι είναι φως φανάρι αυτό, πρέπει να φύγει το ιδιοκτησιακό καθεστώς και δύο ο κ. Παπαθανασάκης, ο οποίος αποδείχθηκε ότι είναι ο καταστροφέας του Ηρακλή. Με ποιον τρόπο, πιστεύω οι αρμόδιοι πρέπει να υπάρχουν και πολιτικές πιέσεις κατ' εμέ και με ποια όθηση μπορεί να δώσει ο κόσμος ή οποιοδήποτε πιέσεις. Νομίζω ότι η σωτηρία του Ηρακλή εξ αρχή είναι καταρχήν να φύγει ο κ. Παπαθανασάκης. Πιστεύω στη νέα γενιά και μόνο αυτοί μπορούν να αλλάξουν πράγματα. Γιατί αν αλλάξουν τα πράγματα, τότε ο Ηρακλής μπορεί να γίνει μεγάλος. Από πού ήρθες? Ζω στη Γερμανία και ήρθα μόνο και μόνο για να είμαι κοντά στην ομάδα μου. Δυστυχώς φτάσανε τον Ηρακλή σε αυτή την κατάσταση που δέχονται στη Super League μόνο μικρές ομάδες και τον Ηρακλή σαν μεγάλη ομάδα και με πολύ λαό δεν το δέχονται. Πιστεύω να δικαιωθεί. Αυτή είναι η πρώτη κίνηση για σήμερα. Θα ακολουθήσουν και άλλες. Με τον πρόεδρο έχουμε πρόβλημα, δυστυχώς δεν φεύγει, έχει χρεώσει τα πάντα. Δεν μπορούμε να σωθούμε στην ουσία. Ελπίζω να βρεθεί κάτι καλύτερο για το μέλλον του Ηρακλή. Όλα αυτά έγιναν υπό την παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων. Ενώ στο στόχαστρο των οπαδών, εκτός από Ιβάν Σαββίδη και Βαγγέλη Μαρινάκη, μπήκε και η πολιτεία. Επίσης δημιουργήθηκε μια επιτροπή σωτηρίας με τους Λάκη Παπαϊάννα, Τάσο Κατσαμπή, Νίκο Ποντίκη, Νίκο Βαφιάδη, Φώτη Θέο, Κώστα Ιακημίδη και Κώστα Κεφαλά, η οποία εξέδωσε ανακοίνωση και μεταξύ άλλων τονίζει. Την τελευταία εβδομάδα παρατηρούμε την προσπάθεια παράκεντρων που λιμένονται το ελληνικό ποδόσφαιρο να ασελγήσουν εις βάρος του Ηρακλή μας, στερώντας του με το έτσι θέλω αυτό που κέρδισε εντός των αγωνιστικών γραμμών. Τα φιλικά χτυπήματα στην πλάτη τελείωσαν. Τώρα απαιτούμε έργα και πράξεις. Ο Ηρακλής είναι η Θεσσαλονίκη και όχι φιλοξενούμενος αυτήν. Ο Ηρακλής είναι ιδέα και όχι ανώνυμη εταιρεία. Ανακοίνωση εξέδωσαν και 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας σε απάντηση αυτής του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με το δίκαιο του Ηρακλή, προσκαλώντας τους αντίστοιχους της κυβέρνησης να συναντηθούν όλοι μαζί με τον Υφυπουργό Αθλητισμού για την απονομή δικαιοσύνης έτσι ώστε να αποφευχθεί ο τρίτος εξωαγωνιστικός υποβιβασμός του Ηρακλή.